Στο βλέμμα σου διαβάζω λόγια που μείναν να φανερωτά. Δεν πρέπει αλλά γιορτάζω για τον ανίποτο τον ερωτά. Στον αχέρι μου δεμένα όσα διάλεξα και κράτησα, στ' άλλο χέρι μου κρυμμένα όσα χωρίς να θέλω αγάπησα. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Άρα μωρό, με αποζημηθήκαμε. Ποιος σκοτώσε κανένα? Τι είναι από τον παπά μου? Να του πεις ότι πέρασα τη νύχτα μου με τον άντρα που αγαπώ. Νικόλα, Πελά, εσύ υπάρχει περίπτωση να του πω έτσι πράγμα? Γίνεται να του πω ότι έχασα το μωρό. Να με πετάξει έξω και θα τον ξαναδώ. Ευκαιρία γυρεύτηκε να τελειώνει μαζί μου μια και καλή. Γεια σου, Χριστίνα. Έφερα σε ένα δώρο για το γάμο σου. Κόρη μου, πού ήσουν, να ανησύχησα. Ξέρω το παπά, συγγνώμη, αλλά άρχισα τώρα. Βιάζομαι για τον διαβολή. Γιατί με πιέσαι ένα τηλέφωνο? Δεν είχα μπαταρία. Ο μόνος λόγος που είσαι εδώ είναι το παιδί. Για σένα δεν νιώθει τίποτα. Γιατί? Είμαι κανένας κακός άνθρωπος. Έφυγες τους. Μην τα ξέρεις, θα δάμε ακόμα να σε γυρέψω. Μπορεί να φωνήσει την αστυνομία. Εσύ εφάζει σε βρουν που δεν ξέρω σου κάνουν τα ίδια. Τι να κάνω, έκλει να φωνούν. Θα ζητήσει ρε κομπάρε προστασία με αστυνομία. Πρέπει να δώσω ένα φάκελο στην κυρία που είναι εδώ στο δωμάτιο. Την κυρία με τα παιδάκια εννοείται? Ναι, με τα εγκάβματα. Από ποιον να τη πω? Δεν έχει σημασία. Και εμένα μου το δώσανε να το αφήσω. Πείτε της, μάλλον δώστε το, θα καταλάβει. Παίρνω για να σας προσκαλέσω το βράδυ στο σπίτι μου για φαγητό. Α, πολύ ωραία. Έχεις γενέθλια? Όχι. Απλώς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όσα κάνατε για τη θέα. Για τα όμορφα μου, τα μωρά. Και το δικό μου έτσι να είναι. Ιώβη, μην απογοητεύτηκες, είσαι πολλά νέα ακόμα. Μπορείς να κάνεις άλλο μωρό. Καλά το πάρα πολύ. Όλοι αδεύχομαι τη στιγμή που ήταν να το γεννούσα. Ξέρω να το κρατούσα για πρώτη φορά στην αγκαλιά μου. Αυτά θα βοηθήσουν. Για όνομα του Θεού τώρα, φέρετε μέσα πολλά δύσκολη θέση. Γιατί? Ζήσαμε τόσα χρόνια μαζί. Δυσκολεύεσαι, Μαρία μου. Δεν είναι πολλά, αλλά θα σου φανούν χρήσιμα. Δεν τα θέλω. Ευχαριστώ πάρα πολλά, αλλά δεν μπορώ να πιάσω λεφτά από σένα. Έτσι κουβέντες δα μέσα και μπροστά σε αλλού να μην μου κόφκεις. Γιατί έχεις κάτι να κρύψεις? Ρε, άκουσες να μου σου είπα? Πρέπει να μιλήσουμε. Όχι δα μέσα. Να μου φάσει μια άκουσα όσο μου πλείς. Εφίες. Εφίες. Οκ. Αλλά μην νομίζεις ότι θα ξανάρθω. Να ξανάρθω. Δεν τελειώσω τώρα. Τόσο καιρό σου χάσει μια κόρη μου. Τώρα θυμήθηκες να έρθεις που εξαφανίστηκε ο Φίλιππο και εξαφανίστηκες εσύ. Πού το πάει, Χριστίνα? Ότι η επίσκεψή σου, αγάπη μου, είναι και τόσο αθώα όσο μας την παρουσιάζεις. Μια μικρή βοήθεια για την εγχείρηση που πρέπει να κάνει το παιδί σας. Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
πώς σας φάνηκε η κοινωνική λειτουργός. Πολλά καλό μπλάσμα, Κατερίνα μου. Όμορφη κορούδα και πολλά ευγενική. Κρίμα, Κατερίνα μου, εξήχασα να τη ρωτήσω τι ζώδιο είναι. Είσαι εντελώς εκτός θέματος, Αντρουλόμουσα. Εντελώς εκτός θέματος. Εγώ όταν σας λέω πώς σας εφάνηκε, εννοώ πώς σας εφάνηκε σε σχέση με το θέμα του μωρού. Σας εφάνηκε θετική. Πιστεύω ναι, Κατερίνα μου. Είναι σύλλογο να μας απορρίψει. Ναι. Είπαμε τη ότι μαζί μας θα έχει καμιά έννοια. Ότι το μωρό θα το αγαπούμε σαν να είναι δικό μας. Θέλω το πολλά. Και νιώθω ότι να μας δώσει όλους πολύ χαρά. Και το σημαντικότερο είναι ότι να καταφέρουμε να δώσουμε αγάπη σε ένα πλάσμα που πραγματικά έχει το ανάγκη. Ναι, Κατερίνα μου, ο παππούς σου ψεζεπέλανε με, Κατερίνα μου. Πού θα το πάρουμε, τι θα του γοράσουμε. Ναι, εντάξει, πέτω παππού μου να κάνει κράτη για να μην απογοητευτούν. Εντάξει. Άντε, πώς την εκπομπή εγώ. Στο καλό, καλό. Γεια σου, Κατερίνα μου. Θα σε έβαλα ευχές, αλλά οι δικές μου έμπιανουν. Γεια σας, κοριτσάκια. Και θύμισε με, κυρία Αντρουλού, να σε γράψω τον χρόνο στα καλλιστεία για εμείς πορτοκαλιά. Α, ευχαριστώ. Άλλαξε πολλά η Κατερίνα από την ημέρα που αποφάσισε να κάνει τούτο το πράγμα με το μωρό. Ηρέμησε. Ναι, Λέλα μου. Η ψυχή της μόνον το ξέρει πόση ανάγκη έχει εναντικόν της μωρό. Κρίμα, ρε Λέλα μου, που δεν μπορεί να μείνει έγκυος. Πού συγχωρεί. Ο Θεός δεν αφήνει κανένα μόνο του. Κλείει πόρτα, τζανί, καμαρόπορτα. Ξάσωσε. Τι να γίνει δηλαδή, αν δεν τους πληρώσουμε. Θα διακόψουν όλες τους τις εργασίες. Ωχ, πρέπει να σκεφτούμε κάτι σύντομα. Χριστίνα, τι λες να κάνουμε, Χριστίνα. Χριστίνα. Εσύ σε φάνηκε πολλά παράξενη η επισκέψη της Φάνης. Τώρα μιλούμε για τα προβλήματα του γραφείου. Νιώθω ότι κάτι κρύφει του γενικά πίσω της. Σαν τι να κρύφει δηλαδή. Δεν ξέρω. Αλλά έρθε με το δωρό της για το γάμο. Και ακόμα και ο Σπόφιλιππος να μιλά μαζί της. Πάντως εγώ είχα ιδέα ότι μιλούσα. Και γιατί εμφανίστηκε τώρα που εξαφανίστηκε ο Φίλιππος. Πού πάει ο νους σου δηλαδή. Ότι τούτη γυναίκα πρέπει να έχει σχέση με την εξαφάνιση του Φίλιππου. Για ποιο λόγο να θέλει να του κάνει κακό, ρε Χριστίνα. Γιατί εμπελεί, ρε, να εμπελεί. Θυμάσαι άλλη φορά που ήρθε και να μας αλεπέρεδα μέσα δά. Η αλήθεια αν και φαίνεται να τάσου για 400. Θυμήστε μου, ρε παιδιά, ποια είναι τούτη Φάνη. Κόρη της πρώην του Μισήμου, της Δέσποινας. 1000 χρόνια δούρτσιγα. Γαβριέλα, εσύ άκουσες να μιλά καθόλου με καμία Φάνη. Πρώτη φορά να ακούω το όνομα. Ρε να αναλώσω το ζευάρ το καλά μες στο νου σου. Τούτη γυναίκα έχει σχέδι μες την εξαφάνιση του παπά σου. Απελπίστηκα πλέον. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω με τον Νικόλα. Πότε του μίλησες για τελευταία φορά? Σήμερα. Είπα το ότι θέλω να βρεθούμε να μιλήσουμε και είπε μου ότι δεν μπορεί, ότι έχει δουλειά δήθεν. Μην τον πιέζεις, δώσ' του λίγο χρόνο. Ξέρεις τι σκέφτομαι, Μαρία? Να τον παρακολουθήσω. Ρε, Λουκία. Ένα αντέχω άλλον, πρέπει να μάθω. Να μάθεις τι? Νιώθω ότι σήμερα να συναντηθεί μαζί τη. Θέλω να τη δω, να δω τη φάτσα τη. Αν υπάρχει άλλη γυναίκα. Εσύ μου είπες ότι εκάλυφηκε τον ο Πάρης. Ναι, ρε, Λουκία μου. Αλλά δεν ξέρουμε σίγουρα. Ευκαιρία να μάθω. Πρέπει να ανακαλύψω την αλήθεια, Μαρία. Τι να σου πω. Κάμω ό,τι νομίζεις. Να έρθει μαζί μου. Αν μπορώ σήμερα, δυστυχώς. Εκάλασα τον κύριο Σταύρο για φαΐ. Θέλω να τον ευχαριστήσω για όσα έκαμε για τη θέα. Πολλά καλά έκαμες, Μαρία μου. Sorry, Λουκιά μου. Θα με αφήγεις να παίξω μόνη μου το ρόλο του Sherlock Holmes. Να είσαι πολλά προσεκτική, εντάξει. Ό,τι και αν δεις, πρέπει να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Τούτο δεν μπορώ να το υποσχεθώ.
σου, παπά. Γεια σου, αγάπη μου. Είσαι καλά? Καλά. Τηλεφώνησε μου η μαμά του Χρήστου και είπε μου ότι να φέρει εκείνη τον Αλεξάνδρο. Α, ωραία. Παπά. Sorry για χτες. Πώς έχασε τον μωρό, Ιώβη? Τι είπαν οι γιατροί? Δεν κατάλαβα ποιον ακριβώς ήταν το πρόβλημα. Εντάξει, ήταν σε πολλά σημεία ψυχολογική κατάσταση. Διώξαν την και ο Σοφοκλής που σπίτι, γι' αυτό έμεινα μαζί στο διαμέρισμα. Τώρα μένει μόνη πίσω στο διαμέρισμα? Ναι, παπά, τώρα που έχασε τον μωρό, δεν υπάρχει λόγος να μένει με τον Σοφοκλή. Μάλιστα. Και να σε τηλέφωνο, δεν χτυπούσε. Ναι, είχα το στο αθόρυβο στην αρχή, δεν το ακούω. Μετά κάτσε η μπαταρία. Εντάξει, υπολογίζα ότι είναι στο σπίτι, αλλά με την κουβέντα πήρε μου ύπνο στον καναπέ. Πολύ άσχημο που έχασε το μωρό, Ιώβη. Έκανε εντός όνειρα. Ναι. Ελπίθηκα την πολλά. Πάω να πληθώ και να φάμε. Θα έρθουν σίγουρα τα παιδιά. Ναι, μάμα. Καλώς και πάμε μας την τιμή να έρθουν σίγουρα. Νιώβη, τώρα μου να έρθουν να αρκέψεις. Να μην αρκέψω τι ρωσα, Φακλή. Να τους συμπέντεις, να λαλείς παραπάνω κουβέντες. Σε παρακαλώ, μην πεις τίποτε για τη μάνα τους. Η θέα της έχει πολύ αδυναμία. Ναι, διότι είδα και πάθα να τους φέρω σήμερα. Πού να έρθουν τώρα να μην αρκέψεις 10 καφκάες. Αν προτιμάτε και οι δύο, μπορώ να μείνουμε στο δωμάτιο μου εγώ. Όχι, αγάπη μου, δεν είπα το πράγμα. Απλά να έρθουν δαμέ, να ξέρεις τι λαλείς, λίγα πράγματα, να κάτσουν να φάνε το φαΐν τους. Να μην τους το φκάλεις που είμαι ότι είναι τους. Πάω να ξαπλώσω εγώ. Λες να μας δημιουργήσει κανένα πρόβλημα? Ο Θεός και η ψυχή της άμα. Ξέρεις που την πελεί. Κοίτα, Σούπερμαν, νομίζουν ότι είναι παιχταράδες, αλλά δεν ξέρουν τη δύναμή μου. Πρόσεχε, γιατί αν τραυματιστείς, ο προπονητής θα σε βγάλει έξω από την ομάδα, αγάπη μου, εντάξει? Μην ειρωνεύεσαι, Άννα, είμαι πολύ προπονημένος. Γεια σας. Α, πού είναι και χάθηκες, μάνα μου, εσύ? Θέλω να σας μιλήσω. Έλα, πέρασε. Έλα μέσα, Άννα μου. Κάθισε. Έλα, κάθισε. Ευχαριστώ. Είσαστε πολύ καλοί. Πού επίσης χάθηκες εσύ? Έγυρευκες στο Στέλιο και σε έβρινα σε κάμια δυο κομμάτια. Πες μας τι συνέβη, Άννα. Α, θέλω και ζήκιο. Τι? Πώς, γιατί? Α, θέλω να πάω πίσω στο Ρωσία. Κύριε Λέισο, τόσο καιρό ήθελες να μείνεις Κύπρο, τώρα αν τέλος θυμήθηκες να θέλεις να πάεις Ρωσία. Α, εγώ ερωτημένη. Ναι, ξέρουμε, είσαι ερωτημένη με το Στέλιο. Όχι Στέλιο, ο Βλαντίμιρ. Ποιος είναι τούτος? Α, ο Βλαντίμιρ είναι από Ρωσία και θέλω να πάω μαζί του. Και ο Στέλιος? Ο Στέλιος έχει γυναίκα και παιδιά. Τώρα θυμήθηκε. Και τι ζητάς από εμάς? Θέλω διαζύγιο, αλλά όχι μάθει ο Στέλιος. Γιατί τι θέλεις να κάνουμε, να του πούμε ψέματα? Ναι, Γιωργάνη μου, να το πούμε ψέματα. Αφού θέλει να φύγει, πού να καταλάβει που έπινε ο Στέλιος? Βλαντίμιρ θέλει παντρευτεί εμένα. Δόξα σε ο Θεός. Ναι, εντάξει, και εμείς θέλουμε αυτόν τον διαζύγιο, να μου το θέλουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Στέλιος θα μας κάνει 7 τόνους. Το Στέλιο, να αφήσει τον πάνω μου. Κανονίσω τον εγώ. Να μου τι λες, δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Στέλιος δεν πρέπει να μάθει τίποτα μέχρι να φύγουμε. Εντάξει. Εντάξει. Αύριο να πάνε υπογράψει για το διαζύγιο. Άννα μου, δεν πρέπει να το σκεφτούμε πρώτα? Τώρα, Γιωργάνη μου, τώρα που ευραστών το σίδερο, αφού η κοπελούδα λαλή σου θέλει να παντρευτεί το Βλαντιμίρ, αριστερήσουμε το μέλλον της.
Μάγκλο. Όχι καθόλου, διάβαζα ένα βιβλίο. Πες. Συγγνώμη που εσύ πιάσα το τηλέφωνο. Εντάξει, δεν πήρα. Επειδή κάποτε πήρασε εσύ που έρχομαι να πρωτοπείτε. Κάποτε περάσαν αυτά. Τι είναι. Τίποτε, μου βόλτα με το αυτοκίνητο και μη ήθελα να πάω σπίτι. Γιατί? Η Χριστίνα είναι πάρα πολύ αφορτισμένη. Νομίζω ότι ο παπάς μου εγκατέλειψε τη γιατί δεν ήθελε να την παντρευτεί. Κουραστήκα να ακούω συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Όσο να είναι ευθύνο και θεωρούν κάποιοι τον παπά μου, είναι έτσι. Συμφωνώ και εγώ δεν πιστεύω ότι θα κάνει κάτι τέτοιο τη μέρα του γάμου του. Ξέρεις πόσο πολύ ανησυχώ. Και προσπαθώ να με δείξω τίποτα, ειδικά μπροστά στη Χριστίνα. Προσπαθώ να δείξω αισιόδοξη, αλλά έναν τείχο άλλον. Κουραστήκα. Μη στεναχωρίζεις. Έφτασα στα όρια μου. Δεν ξέρω τι να κάνω με τη δουλειά. Τα μωρά ρωτούμε συνέχεια, αν η Χριστίνα είναι χάλια. Θα σου βάλω ένα κρασάκι να τα πούμε. Πραγματικά θέλω να σε ακούσω και να ξέρεις ότι θέλω να σε στηρίξω όπως μπορώ. Θέλω να με εμπιστευτείς. Εντάξει. Σας. Να δούμε με ποιαν είναι να συναντηθείς. Σε ευχαριστώ. Δεν ήταν ανάγκη να μπεις σε τόσο κόπο να κάνεις τόσες προετοιμασίες, βρε Μαρία. Καθόλου κόπος. Ήθελα να σε ευχαριστήσω για όσα έκαμες για τη θέα. Αφού σου είπα και στο τηλέφωνο, δεν έκανα τίποτε. Η κόρη σου είναι πολύ έξυπνη κοπέλα. Πραγματικά. Δηλαδή θα τα κατάφερνε χωρίς τη βοήθεια μου. Ήταν μεγάλο ψυχή όμως αυτό που έκανε, και για μένα σημαίνει πολλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Είμαι ένας μεγάλο ψυχός. Τα παιδιά σου πού είναι? Πιάσε τον παπά του σήμερα. Είσαι καλές σχέσεις. Εξαρτάται. Όταν δεν επεμβαίνει η Νιώβη, είναι καλύτερα τα πράγματα. Πώς νιώθεις τώρα που η Νιώβη μένει στο σπίτι που έμενες τόσα χρόνια? Ό,τι και να νιώθω, η Νιώβη αυτή τη στιγμή περιμένει το μωρό του Σοφοκλή. Φαντάζομαι θα πρέπει να αρχίσω να το συνηθίσω σιγά σιγά. Εντάξει, δεν είναι εύκολος άνθρωπος, αλλά είχε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Το νόμο σαν δικαιολογεί τόσο έκαμε. Δεν είχε κανένα δικαίωμα να έρθει μέσα στο ίδιο μου το σπίτι να διαφημίσει μπροστά στα μωρά μου τη σχέση της με τον Σοφοκλή. Ναι, σίγουρα. Κοίταξε, χωρίς να θέλω να κάνω και το σύνηγορο της Νιώβης. Φέρει μεγάλη ευθύνη και ο Σοφοκλής. Εκείνος έπρεπε να προφυλάξει την οικογένειά του. Την Νιώβη την ξέρεις από μικρή ηλικία, έτσι? Ναι, ήταν παιδική φίλη με την Ελένη. Τώρα είναι και συνάδελφοι στο νηπιαγωγείο. Να προσέχεις την κόρη σου, Σταύρο. Νομίζω ότι βλέπει τα λάθη της Νιώβης και δεν παρασύρεται. Και βέβαια δεν πιστεύω ποτέ ότι η Ελένη θα μπει ανάμεσα σε ένα ζευγάρι. Ούτε εγώ περίμενα να χωρίσω με τον Σοφοκλή, αλλά η ζωή δεν τα φέρνει πάντα έτσι όπως τα φανταζόμαστε. Έχει τις δικές της συνταγές. Άρα ο Θεός είναι ο μεγάλος master chef που μαγειρεύει το πεπρωμένο μας.
Να φάμε. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να κρυώσει το φάι. Ναι, βέβαια. Κοίτα, Αφροδίτη μου, πόσα παιχνίδια, κοίτα. Αχ, είναι βασικά μου λάστιχο σήμερα. Ήταν δική σου ιδέα, εντάξει. Πώς να βάλουμε να παίξουμε. Μαμά, να πάμε να παίξουμε. Καλό να πάμε όλοι μαζί, αγάπη μου. Αχ, και έχει καιρό να γνωρίζω τον το συναίσθημα. Ποιον πουλά. Την οικογένεια, τα μωρά, να έχω μια γυναίκα δίπλα μου. Δηλαδή, αρέσκει σου που είμαστε όλοι μαζί. Δεν μου αρέσει και τα νέα μου, πάμε. Να πάμε, ρε, πάμε τώρα. Πάμε στο άλλο. Καλώς το φίλο μου εδώ, Γιορτά. Γεια. Να μου γαμνείς. Ναι, καλά. Εσύ πώς είσαι. Καλά, Γιορτά. Να μου να πεις. Ένα χυμό φρέσκο. Ρε, ήρθαμε στον μπαρ να πεις χυμό φρέσκο. Να πιω του κουτιού. Παράγεται δεν είναι από τότε τις προκοπίες. Α, όχι, όχι. Αποφεύγω το αλκοόλ. Γιατί. Μυρίζει ένα πνεύμα και ενοχλεί το σούπερ μάρκετ. Α. Όχι, τον που να σου παραγγείλω, εγώ με φάση. Να σου αρέσει. Φίλε μου, μια βότκα πορτοκάλι. Το πορτοκάλι φρέσκο. Ελπίζω να μην ζαλείς αυτό. Εύχομαι, δεν θα πάθεις τίποτα. Απλώς είναι να χαλαρώσεις. Έχω ευχαριστά νέα. Δεν μου να δούμε. Κέρθει το βαγείο σου. Κάτι πολύ καλύτερο. Λύθηκε το πρόβλημα με τη Ρωσία σύζυγο. Ναι, ήβρε άλλο να παντρευτεί. Είναι ερωτευμένη με ένα Ρώσον επιχειρηματία, θέλει διαζύγιο και θα φύγει από την Κύπρο. Μα τσωμένος ο Ρώσος. Δεν ξέρω τι επιθέτω. Εννοώ κρατά λεφτά πολλά. Α, δεν το γνωρίζω. Στην υγειά της Ρωσίδας. Και στην υγειά της Άννας μου. Είπε μου, πόση διαφορά έχετε με την Άννα. Δεν ξέρω, δεν τα μέτρησα. 5, 10, 15... 20, 25, 30, 35. Όχι, όχι, δεν θα παίξουμε αυτό στο τόνο. Σίγουρα κάτω από 20. Είναι καλά, είναι καλά. Γιατί. Όχι, για δημόσιος υπάλληλος που είναι πια καλή σύνταξη. Όχι, δεν είναι τόσο μεγαλύτερο νομίζω. Εντάξει, απλώς. Εστίευκοσαι. Άντε είμαι. Θεία μου, δεν μου είπες πώς επίγες τις εξετάσεις σήμερα. Νομίζω έγραψα πολλά καλά. Περίμενε να βγουν τα αποτελέσματα και μετά μιλούμε. Τώρα εσύ γιατί μιλάς, ποιος σε ρώτησε. Για σταθείτε μια στιγμή, μην αρχίσετε πάλι. Είναι ασπάζει με συνέχεια. Αρχιτώ πως θα είσαι στερούθι. Αρχίσατε. Τώρα κάτσαμε. Τι καλό μας έφτιαξες, κυρία Δώρα. Πατάτες γεμιστά, σαλάτα, πουρέ. Μωρά μου, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολλά ευτυχισμένος είμαι που σας τεθάμε σήμερα. Επιθύμησα σας πάρα πολύ. Κι εγώ επιθύμησα σε ρε πάπα. Να έρχεστε πιο συχνά, παιδιά μου, εδώ. Τούτον εξαρτάται. Θεά μου,
Και ο παπάς σας είχε το δικαίωμα να περνά χρόνο μαζί σας. Σήμερα που ήταν να έρθετε ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Ναι. Είναι η αλήθεια, κάθε φορά που μένω μες στο σπίτι και σας βρίσκω, νιώθω πάρα πολλά άσχημα. Δεν το νιώθω πλέον δικό μου σπίτι. Τι είναι αυτά που λες, παιδί μου? Εδώ μεγαλώσατε. Αυτό είναι το σπίτι σας. Τούτον το σπίτι είναι πάντα δικό σας. Και δεν θέλω να αισθάνεστε άσχημα το ότι είμαι εγώ δάμε. Εγώ είμαι απλά φιλοξενούμενη. Δεν μου έπιες κανένα λιγμένο. Ξέρω ότι με θέλετε. Που την άλλη όμως, έναν κρίμα ο παπάς σας δάμε σας βλέπει εξαιτίας μου. Γι' αυτό σας λέω, μπορείτε να έρχεστε όποτε θέλετε. Συγγνώμη που σου φορτώνω τα προβλήματά μου. Σε παρακαλώ, μην το ξαναπείς αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκεσαι εδώ. Εντάξει, δεν είμαι και καλύτερη παρέα. Δεν πειράζει. Αρκεί που είσαι εδώ. Μπορώ λίγο να σε πω, Δημήτρη. Ακόμα είναι... είναι συνήθισα το Κωνσταντίνος. Συγγνώμη για όλα τα ψέματα που σου είπα. Μπορείς να πεις κάτι ειλικρινά. Για τη Βίκη. Ισχύει ο χαρακτηρισμός που μας είπες. Όχι μόνο αυτό. Και πολλά άλλα χειρότερα. Καλά. Πώς γίνεται μια γυναίκα να προσπαθεί να κρατά έναν άντρα με τον εκβιασμό, που τη στιγμή που ξέρει ότι δεν την αγαπά. Πώς το δέχεται όταν το πράγμα είναι αξιοπρέπεια της. Σου είπα, η Βίκη δεν είναι φυσιολογικός άνθρωπος. Μην ξεχνάς ότι είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Καλά είναι εσύ αν το ήξερες πριν να την παντρευτείς. Όχι, δεν το ήξερα. Ήταν πάντα κάπως διαφορετική, αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι ήταν τόσο σοβαρή η περίπτωσή της. Και πώς της έκαμες πρόταση γάμου? Ουσιαστικά δεν της έκανα ποτέ πρόταση γάμου. Παντρευτήκαμε βιαστικά στο Δημαρχείο. Έπαθε νευρικό κλονισμό. Τέλος πάντων, μια ιστορία δεν θέλω να τη σκαλίζω. Και πότε αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι είσαι τόσο μεγάλο πρόβλημα με τα νεύρα της? Και πότε της είπες για πρώτη φορά να χωρίσετε? Όταν ξύπνησε ένα βράδυ και την είδα πάνω από το κεφάλι μου να κρατάει ένα μαχαίρι. Τι? Δηλαδή μπορούσε να σε σκοτώσει? Απειλούσε να με σκοτώσει αν με έχανε. Τότε κατάλαβα ότι ήταν πολύ επικίνδυνο να μένω στο ίδιο σπίτι με αυτήν τη γυναίκα. Έφυγα και ζήτησα διαζύγιο πάρα πολλές φορές. Αλλά? Αλλά κάθε φορά απειλούσε πως θα αυτοκτονήσει και έτσι ανέβαλα την επίσκεψή μου στο δικηγόρο. Μέχρι που γνώρισε εσένα και ήθελα πάση θυσία την ελευθερία μου. Ακούτε μου λίγο παρατραβημένη τούτη ιστορία. Ρένα μου, δεν έχω λόγο να σου πω ψέματα. Η σχέση μας με βοήθησε να πάρω μια πολύ δύσκολη απόφαση. Να ζητήσω διαζύγιο με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Καλά, τσάνκα, με καμιά ντρέλα. Εσύ μου είπες ότι έκαμε και στο ψυχιατρίο. Δεν με ενδιαφέρει πια. Εγώ το μόνο που ήθελα ήταν να γυρίσω στην Κύπρο και να μπορώ να σε κοιτάζω καθαρά στα μάτια. Η σχέση μας όμως τελείωσε, Κωνσταντίνε. Εγώ όμως αγαπάω ακόμα. Βάλεις μου ακόμα ένα. Μεγάλος αγώνας να μεγαλώσεις τρία παιδιά μόνος σου. Σίγουρα δεν ήταν εύκολο. Βέβαια δεν ήμουν συνέχεια μόνος μου. Για κάποια χρόνια ήμουν με τη δεύτερη μου γυναίκα, τη Μόνικα. Α, ξαναπαντρεύτηκες μετά που πέθανε η Νεφέλη. Ναι, παρότι λένε ότι το δεις εξαμαρτύνου καν τροσοφού. Η Μόνικα είσαι δικά της παιδιά. Έκαμε τώρα έναν παιδί, γύρε μαζί του στη Βουλγαρία. Όταν ήμασταν στην παντρεμένη, δεν είχε παιδιά. Τότε πρέπει να είσαι τα δικά σου παιδιά σαν δικά της. Η σχέση της μαζί τους δεν ήταν τόσο καλή, Μαρία. Είχε συνέχεια κόντρα με την Χαρά και δεν νιώθε άνετα με τον Αλέξανδρο. Μάλιστα. Εσύ με τις κόρες σου?
Η Ελένη μπορώ να πω ότι ήταν πιο συνδεδεμένη μαζί μου. Η Χαρά ήταν πιο επαναστάτρια. Ήθελε να ανοίξει τα φτερά της, να ταξιδέψει, να γνωρίσει, να μάθει. Είναι στην Αθήνα τώρα. Και ο Αλέξανδρος. Η χαρά της ζωής μου. Αθώο μωρό. Αγαπά όλον τον κόσμο. Νομίζω πως οι άντρες θα κατάφερναν μόνοι τους να μεγαλώσουν τόσο καλά τα παιδιά τους. Θαυμάζω σε για τούτο. Σήμερα που είμαι εγώ μονογονιός, καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι. Μαρία, μόνο αγάπη χρειάζονται. Ούλα τα άλλα έρχονται μόνα τους. Σου εύχομαι όλα τα καλά του Θεού, Σταύρο. Να είσαι πάντα καλά και ευτυχισμένος με τα παιδιά σου. Σε ευχαριστώ. Το ίδιο εύχομαι για σένα. Για με φοβάσαι. Τα καλά πράγματα, Μαρία, έρχονται πάντα εκεί που δεν τα περιμένεις. Και γίνονται τα θαύματα όταν πάψεις να επιμένεις. Κάπως έτσι. Αν έρχεται έτσι μεγάλη διαφορά ηλικίας. Πού το βρίσκεις το παράξενο? Όχι, δεν το βρίσκω παράξενο. Απλώς ρωτούμε κι εγώ, τι άλλο συνεννοείστε, ας πούμε. Όχι, μιλάμε την ίδια γλώσσα. Απλά έχουμε μια μικρή διαφορά ηλικίας. Ναι. Θέλω να πω, θέλετε διαφορετικά πράγματα? Α, ναι, ναι. Υπάρχουν πάντα κάποιες διαφορές, αλλά. Βάλετε τα κάτω και αποδέχεται εκείνο που θέλεις εσύ, κατάλαβα. Όχι, όχι, δεν γίνεται ακριβώς έτσι. Κάμνεις ό,τι θέλει εκείνη. Τις περισσότερες φορές έχει δίκιο. Ναι. Μάλλον έπεισες ότι έχει κάθε φορά δίκιο. Εντάξει, η Άννα έχει μια σοφία. Ναι, εντάξει, η γιαγιά μου, αλλά δεν είπε να την παντρευτώ. Anyway, εντάξει, τώρα αν τα βρίσκεται εσείς μεταξύ σας, εμένα και πέφτει μου λόγος, απλώς πιστεύω ότι είσαι μητσίστης. Αρκετά μητσίστης. Πάντα ήμουν πιο όριμος από την ηλικία μου. Ναι, και πάντα καλό το όνομα. Ναι, όταν σκέφτεσαι πριν να ενεργείς, αποφεύγεις τα λάθη. Ναι, αλλά τα λάθη είναι στη ζωή. Τι ήταν αυτό που μου παρέγγειλες? Βότκα πορτοκάλι. Σου άρεσε? Άρεσε μου. Πολύ καλό. Θέλω ακόμα ένα, σε παρακαλώ, βότκα πορτοκάλι. Το πορτοκάλι φρέσκο. Κάμε μια διαφορά. Καλά είμαι εγώ, εσύ? Όχι τόσο καλά. Συμβαίνει κάτι? Μπορείς να βρεθούμε αύριο το πρωί. Πρέπει να μιλήσουμε. Τι συμβαίνει?
Είναι εκείνο που φαντάζεσαι. Η κουβέντα μας ήταν καθαρά σε φιλικό επίπεδο. Με βοήθησε. Ξέρω εγώ. Θέλεις καφέ? Ναι, αγαπη μου, κάνε μου έναν καφέ. Ξέρεις πόσο πολλά επιθυμίσα έναν καφεδάκι μου τα χερούθηκια σου. Έτσι να νιώσω κι εγώ ότι έχει κάποιον και φροντίζει με. Νοιάζεται με, σκέφτεται με. Το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει άλλη. Ναι, εντάξει. Επειδή είναι συναντήθηκε χτες με άλλη, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη γυναίκα στη ζωή του. Και τι σκέφτεσαι να κάνεις? Να συνεχίσω να τον παρακολουθώ. Εμπίσω μαζί σας στην οργάνωση. Μα ποιος? Ο Κωνσταντίνος. Χριστίνα, αν δεν ήθελε να σε παντρευτεί, αγάπη μου, ήταν να σου το πει. Τότε η εναλλακτική περίπτωση δεν είναι καθόλου ευχαριστή. Ναι, δυστυχώς νιώθω πως τούτη τη φορά πάθαινε κάτι κακό. Ελένη, ξέρω τι θα κάνω. Για να μάθει ότι έχασα το μωρό και όχι μόνο να με μεθιώξει. Αλλά να γίνει χαλή να τον πατήσω. Χαλή δεν θα έχει τα μούτρα να μου πει τίποτε.